μια ακόμα επιβάρηση στα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο PVC. Έρχεται για τους καταναλωτές σε λιγότερο από 10 ημέρες. Αφορά το περιβαλλοντικό τέλος ύψους 8 λεπτών το οποίο θα επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου κατά την πώληση των προϊόντων σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανατεμάχιο προϊόντος. Το ποσό του τέλου θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώληση προ ΦΠΑ και να αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσει που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Στι υποχρεώσει για τι επιχειρήσει και τα λογιστήρια του, προβλέπετε ότι στα παραστατικά πώληση θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο και να αποτυπώνεται και στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσει οι οποίε πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι επιχειρήσει υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώληση των προϊόντων σε εμφανέ σημείο για τον καταναλωτή τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλο με αναγραφή του ποσού του τέλου. Οι επιχειρήσει που πολλούν αυτά τα είδη είναι υποχρεωμένε να υποβάλουν δήλωση απόδοση τέλου ανακύκλωση κάθε τρίμηνο έω την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά. Μέχρι την ολοκλήρωση τη υλοποίηση τη εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τη δήλωση, θα υποβάλλετε ψηφιακά μέσω τη εφαρμογή ψηφιακή υποδοχή και διαχείριση ετοιμάτων τα αιτήματά μου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για την περίοδο τη πρώτη εφαρμογή και ειδικότερα για τα έσοδα του Ιουνίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. Σε κάθε περίπτωση, κατά την ολοκλήρωση τη υλοποίηση τη υποβολή τη δήλωση μέσω τη ηλεκτρονική εφαρμογή και εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργία αυτή, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Βάσει του ψηφιστέντο νόμου, στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τι διατάξει θα επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έω 100.000 ευρώ. Και αυτό το τέλο, όπω το αντίστοιχο για τι πλαστικέ σακούλε, θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα αποδίδεται τελικά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωση με σκοπό τα έσοδα να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωση.